Και πάμε στην υπόθεση του αείμνηστου Γιώργου Τράγκα, γιατί σήμερα θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις. Θα ξεκινήσουμε με αυτές που έρχονται από τον γιο του, μέσω του δικηγόρου του, του Νίκου Αγαπηνού, γιατί μετά θα έχουμε και τι λέει το ρεπορτάζ για τη Μαρία Καρά, με το δικηγόρο της Μαρίας Καρά, τον κύριο Μαντά. Αλλά ο κύριος Αγαπηνός έχει δώσει μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Καθώς το λέγαμε και στη σύσκεψη, εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν πωλήσεις, φαίνεται ότι περίπου 400.000 ευρώ ξοδεύτηκαν το τελευταίο διάστημα. Ρούλα. Όντως, Ζήνα, από ό,τι φαίνεται όσα συμβαίνουν έτσι το τελευταίο 1,5 χρόνο από τη στιγμή που έγινε γνωστή η διαθήκη, μετά το θάνατο του Γιώργου Τράγκα, στη συνέχεια η διαθήκη και οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται να μην έχουν τελειωμό. Από τη μία έχουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, την έρευνα του οικονομικού εγκλήματος της εισαγγελίας σε σχέση με όλα αυτά τα ακίνητα που έχουν βγει στη δημοσιότητα και που δεν τα γνωρίζαμε ούτε εμείς, αλλά δεν τα γνώριζαν και μέλη της οικογένειας του Γιώργου Τράγκα, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ. Αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες είναι το εξής, είναι από τη στιγμή που το αφήσαμε στην περσινή τηλεοπτική σεζόν και μετά. Έχουμε την εμφάνιση ενός νέου ακινήτου στο Σεντροπέ αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φαίνεται μια εταιρεία να το νοικιάζει μέσω πλατφόρμας και να δίνονται τα έσοδα σε κάποιο από τα μέλη της εταιρείας που εν προκειμένου φαίνεται να είναι η χείρα του Γιώργου Τράγκα, η κυρία Μαρία Καρά. Από την άλλη έχουμε την πώληση ενός ακινήτου στο Las Vegas. Εδώ είναι, αυτό αξίας, φέρνουμε τώρα στο φως. Ακριβώς, αξίας, Ζήνα, 800.000 ευρώ. Αυτό φαίνεται να είναι το αντίτιμο που δόθηκε στην χείρα του Γιώργου Τράγκα, όπως λέει η πλευρά του γιου. Τα οποία φαίνεται ότι τα έχει πάρει η κυρία Καρά. Η κυρία Καρά, γιατί φαίνεται ότι όλα αυτά τα ακίνητα που προκύπτει από το ρεπορτάζ μας και μέσα από τη διαθήκη, Ζήνα, που έχουμε πληροφορίες, ότι όλα αυτά τα ακίνητα που ο Γιώργος Τράγκας έχει αφήσει στη διαθήκη του, που τα αναγράφει δηλαδή στη διαθήκη του, τα αποδίδει ως ιδιοκτησία εταιριών, στις οποίες ήταν κύριος μέτοχος ο ίδιος. Δηλαδή, είχε μία εταιρεία σε μία συγκεκριμένη στο Λονδίνο. Την κυρία Καρά και τον εαυτό του. Μπράβο. Και έλεγε ότι το 100% των μετοχών είναι δικό μου. Αφήνω αυτό το ακίνητο στη χείρα μου. Τι δραστηριότητα έχει αυτή η εταιρεία, βρεσί. Ναι. Παρακαλώ, να δω. Επιτρέψτε μου, ίσως ανοησία μου, πιστεύω ότι εκφράζω και τηλεθεατές. Ναι. Δημοσιογράφος, αποθανών Γιώργος Τράγκας. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Ναι. Αυτή είναι η έρευνα που γίνεται από το τμήμα οικονομικού. Εσείς πέσατε από τα σύννεφα τώρα, δηλαδή. Κοιτάξτε, είδατε, λέω, ίσως ανόητη ερώτηση. Ναι, μάλλον είναι ανόητη. Πώς γίνονται τόσα λεφτά από ένα δημοσιογράφο. Θέλουμε να σας προσβάλλουμε, δηλαδή. Δεν θέλουμε να σας προσβάλλουμε. Καλύτερα να γυρίσουμε στο άλλο θέμα, με τον αστυνομικό. Θέλω. Αλλά περιμένετε τώρα, γιατί θέλω να δούμε τον κύριο Αγαπηνό. Γιατί αυτά που λέει είναι πολύ σημαντικά και τοποθετεί και κάτι θηρίδες στην κουβέντα και το χρυσάφι αυτών. Παρακαλώ. Ο Γιάννης Τράγκας, όπως και η Μαρία Καρά, έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, ευθύνονται μέχρι της αξίας του ενεργητικού ότι βρεθεί σαν ενεργητικό της κληρονομιάς. Δεν ευθύνεται η υπόλοιπη ατομική τους περιουσία για το παθητικό που τυχόν θα ανεβρεθεί στην κληρονομιά. Η διαφορά που είναι, ενώ έχουμε λοιπόν μια απογραφή του ενεργητικού σε εξέλιξη, η πλευρά του Ιωάννη Τράγκα θέλει στην απογραφή αυτή να εμφανιστεί όλη η περιουσία, να το πω απλά, του Γιώργου Τράγκα. Μιλάω και για τα κίνητα της Αμερικής, τα οποία σημειωτέων εδώ, αν δεν υπήρχε η διαθήκη του εκλειπώντος, δεν θα τα βρίσκαμε ποτέ, διότι ανήκουν σε εταιρείες και τυπικά δεν θα συμπεριλαμβανόντουσαν στην κληρονομική διοχή. Και μάλιστα τη διοίκηση αυτή των εταιριών εξακολουθεί να έχει η Μαρία Καρά και προσφάτως διαπιστώσαμε ότι ένα ακίνητο στο Las Vegas το μεταβίβασε με την υπογραφή της και εισέπραξε το τμήμα. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Πώς η Μαρία Καρά μπορεί να απολύει το ακίνητο που μου αναφέρατε λίγο νωρίτερα και πόσες εταιρείες τελικά υπάρχουν που η Μαρία η Καρά έχει τη δυνατότητα να κάνει πωλήσεις, αγορές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει. Πουλήθηκε με την υπογραφή της κυρίας Καρά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 800.000 δολάρια. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Αυτή η συμπεριφορά φυσικά θίγει το κληρονομικό δικαίωμα του Γιάννη Τράγκα, αφού ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας, τα κίνητα της Αμερικής, αποκρύπτονται. Επιχειρεί μάλλον η Μαρία Καρά να τα αποκρύψει. Και από την άλλη πλευρά φυσικά θίγει και τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Και να μην ξεχνούμε ότι η κυρία Καρά είναι ήδη κατηγορουμένη για μια υπόθεση υπόθεν έσχισης ανακριβής δηλώσεις, όπου αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, 50.000 ευρώ, και είναι ήδη ύποπτη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης για φοροδιαφυγή, κατεξακολούθηση και νομοποίηση εισόδων από εγκληματική δραστηριότητα,
όπου ο Ιωάννης Τράγκας αντίθετα έχει κληθεί ως μάρτυρας και έχει εισφέρει πολύ σημαντικά στοιχεία προς ενίσχυση των θέσεων και της, γενικά της διασφάλισης των όποιων συμφερόντων του δημοσίου. Σε ανύποπτο χρόνο, ένας από τους δύο εκτελεστές της Διαθήκης, που είναι ένας Ελβετός δικηγόρος, ο οποίος καθημάς έχει έναν ύποπτο έως επιλείψιμο ρόλο, πραγματοποίησε χωρίς ενημέρωση του συνεκτελεστή της Διαθήκης, που είναι ένας διακεκριμένος συμβολογράφος των Αθηνών, πραγματοποίησε 75 περίπου πληρωμές ύψους 400.000 ευρώ, χωρίς να ενημερώσει όπως είχε υποχρέωση το συνεκτελεστή της Διαθήκης. Και μάλιστα οι περισσότερες από τις πληρωμές αυτές, πολλές από αυτές, αφορούν προσωπικές δαπάνες της κυρίας Καρά. Αυτός ο Ελβετός δικηγόρος έκανε 75 πληρωμές χωρίς να ενημερώσει. Έστε να λέει φαξ. Φαξ από την Ελβετία την εποχή του 2023. Δεν έλαβε τίποτα εδώ. Είναι διακεκριμένο συμβολογράφος, έντιμο πρόσωπο, φιλικό πρόσωπο, το αποβίωστο Γιώργου Τράγκα επί 30 και πλέον έτη. Δεν έλαβε καμία, αμερόληπτος άνθρωπος. Δεν έλαβε τίποτα, δεν ήξερε τίποτα, μας διαβεβαίωσε και γράφος ότι δεν ήξερε τίποτα. Και πλέον αυτού, οι περισσότερες από τις δαπάνες αυτές είναι τα ρεύματα στη Βίλα Σεντροπέ που χρησιμοποιεί η κυρία Καρά, δηλαδή προσωπικές δαπάνες στα αυτοκίνητά της, οι πληρωμές σε πολυτελή αυτοκίνητα. Γιατί ύψος μιλάμε, χρημάτων. 400.000 ευρώ. 400.000 ευρώ. Σε λίγους μήνες. Και αυτό αποτελεί μια ενέργεια που θίγει και τα συμφέροντα του Γιάννη Τράγκα και τα συμφέροντα φυσικά του κάθε πιστωτή και του περιλαμβανομένου πρωτίστως του ελληνικού δημοσίου. Σε όλα αυτά η κυρία Καρά θεωρεί ότι είναι φάρμακο για πάσα νόσο το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως κάτοικος φορολογικά εξωτερικού. Αναγνωρίζει φορολογικά κάτοικος εξωτερικού, αλλά αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι είχες δραστηριότητες στην Ελλάδα, οικονομικές, επιχειρηματικές, ή παραβίαζες το ελάχιστο όριο διαμονής των 183 ημερών στο εξωτερικό, αποχαρακτηρίζεσαι. Όταν λοιπόν υπήρχαν, αν και διαπιστωθεί αυτό, ότι υπήρχαν παρουσίες σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές εκπομπές και αυτές τιμολογούνται από εταιρείες στο Μονακό, είναι σαφές φυσικά εδώ ότι δεν μπορεί για μια δραστηριότητα που παρήχθη στην Ελλάδα να τιμολογήσει μια εταιρεία του εξωτερικού. Είναι υποχρεωτικό να τιμολογηθεί από εταιρεία του εσωτερικού και να δηλωθεί το εισόδημα αυτό, εφόσον υπάρχει στην Ελλάδα, στις ελληνικές φορολογικές αρχές. Και αυτό σου αναιρεί και την ιδιότητα αυτομάτως του κατοίκου του εσωτερικού. Το ίδιο ισχύει και αν την εργασία αυτή την είχε ο αποβιώσας Γιώργος Τράγκας, οπότε αναιρεί και την ιδιότητα της Μαρίας Καρά ως φορολογικού κατοίκου εσωτερικού. Όποιος πιστεύει πάντως ότι μπορεί να μείνει στην Αμερική ή ως κάτοικος φορολογικά εξωτερικού ότι είναι στο απερόβλητο, κάνει λάθος. Για πόσες εταιρείες μιλάμε που πλέον η κυρία Καρά μπορεί να διαχειρίζεται, όπως παραδείγματος χάρη, να πουλήσει ένα ακίνητο με τη δική της προσωπική υπογραφή? Υπάρχει μία εταιρεία, ας την πω η μαμά εταιρεία, η οποία κατέχει τις μετοχές τόσων εταιρεών όσο είναι και τα ακίνητα στην Αμερική. Για πόσα ακίνητα μιλάμε? Αυτά που έχουμε γνώσει εμείς μέχρι στιγμής είναι οι 5 ή 6 ακίνητα, αν θυμάμαι καλά. Με Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, είναι πολυτελή ακίνητα, τα οποία φυσικά πρέπει να συμπεριληφθούν στην κληρονομιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυξάνεται το ηγητικό, αυξάνεται οι πιθανότητες και να πληρωθεί το όποιο παθητικό προκύψει ότι υπάρχει και να απομείνει φυσικά στο όφελος της κληρονομικής μερίδας των δύο μοναδικών πλέον συγκληρονόμων μετά την αποποίηση του Φρεντερίκου Τράγκα. Τμήμα της περιουσίας αυτής προέρχεται πραγματικά από δεκαετίες πίσω. Αυτά τα περί 100 εκατομμυρίων που ακούστηκαν φυσικά σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν. Εκτιμώ ότι έχουμε μια συνολική περιουσία τάξεως μεγέθους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν εκτός από τα ακίνητα όλα αυτά που έχουν ακουστεί για χρήματα, για θηρίδες, για χρυσό, για ράβδους χρυσού? Κοιτάξτε, υπάρχουν χρήματα σίγουρα σε λογαριασμούς στο Μονακό, στον οποίο εμείς δεν έχουμε καμία πρόσβαση και το περιεχόμενο επίσης της θηρίδας δεν το γνωρίζουμε. Στα 30 εκατομμύρια στα οποία αναφέρθηκα είναι κατά προσέγγιση η περιουσία την οποία αποτιμούμε και σε μετρητά και σε ακίνητα στο σύνολο δηλαδή. Καταρχήν τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλά και πραγματικά το λέω με την έννοια ότι δίνει όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι πολλά, κύριε Δημητρίου. Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο Τράγκα που ήταν και καλά έκανε, συμφωνούσα μαζί του, πλήρως αντιμνημονιακός την τελευταία δεκαετία, αλλά διαπιστώνω ότι και αυτός και η οικογένειά του προφανώς δεν είχαν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση.
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν καλά οικονομικά και σε εμάς εδώ στην εκπομπή, όταν ερχόταν καλεσμένος, μου λέει: Ζήνα, εγώ δεν έχω καμιά ανάγκη. Τα οικονομικά μου είχε πει ότι έχει 30 εκατομμύρια. Μας είχε πει ότι είναι πολύ καλά οικονομικά και δημόσια το είχε πει. Δεν το κρύβε ποτέ. Τα έβγαλε από τη δημοσιογραφία αυτά τα χρήματα. Είχε και κανάλι τηλεοπτικό που κάποια στιγμή το πούλησε κτλ. Πώς θα εμπνεύσετε τώρα, Ζήνα, τα νέα παιδιά που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Παρουσιάζουμε έναν άνθρωπο που είχε την ατυχία, όπως και η μητέρα μου, από κορονοϊό να αποβιώσει. Θα ήθελα εσείς δημοσιογραφικά να περάσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που τον βλέπουν ως σύνταλμα αυτή την οικογένεια και θέλουν να κάνουν χρήματα. Το success story δηλαδή του Γιώργου Τράγκα. Επιμένω, όπως και να το σκεφτώ, δεν βγαίνει το ποσό. Είναι τεράστιο, είναι ηλικιώδες για έναν άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος και μάλιστα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια όχι σε μεγάλα κανάλια. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση ο Γιώργος Τράγκας είχε πολύ σημαντικές θέσεις. Το ίδιο και στο ραδιόφωνο. Η εκπομπή του στο ραδιόφωνο ήταν η νούμερο ένα. Όλοι οι διαφημιζόμενοι ήθελαν να δηλαδή μπουν σε αυτόν. Δηλαδή, εσύ βγάζεις εκατομμύρια, θες να μας πεις τώρα. Όχι, αλλά λέω, παιδιά, επειδή λέμε. Ήταν σε μικρά κανάλια, να μην το πω. Εγώ πάντως, μιλώντας με δύο αφεντικά του Γιώργου Τράγκα, δεν μου επιτρέπεται να πω τέτοια ώρα πώς νιώθουν. Χαζούλιδες πολύ. Έχουν τα ίδια χρήματα. Ότι έδιναν πολλά χρήματα, του έδιναν. Αυτό ήταν δεδομένο. Γι' αυτό το λέω. Και κάθε μεταγραφή του Γιώργου Τράγκα ή ο σχολιαστής που έβγαινε ακόμη και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων πληρωνόταν αδρά. Όχι εκατομμύρια. Μα ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε ο Μέση δεν το έδιναν. Παιδιά, με πιάνει η κάμερα να είμαι έτσι. Θέλω να πω το εξής. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και χαζεύω γιατί είναι. Πώς είναι ο. Χατζηχρήστος στις ταινίες που περνάνε τα δολάρια από μπροστά του, τα εκατομμύρια ο Βέγκος και τα ακολουθεί με το βλέμμα. Έτσι είμαι και εγώ, περνάνε από μπροστά μου και προσπαθώ να ακολουθήσω τα σπίτια, όλα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει και δεύτερο μέρος. Πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Νίκου Αγαπηνού, γιατί λίγο αργότερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον κύριο Μαντά που εκπροσωπεί την κυρία Καρά και θα του θέσουμε ερωτήματα. Παρακαλώ. Η τελευταία επικοινωνία που υπήρχε του Γιάννη Τράγκα με την Μαρία Καρά, πότε ήταν και σε τι κλίμα ήταν αυτή η επικοινωνία? Η διάθεση του Γιάννη Τράγκα, τον οποίο γνωρίζω από παιδί, υπήρξε από την αρχή ένα ήπιος άνθρωπος που το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ηθικές αξίες. Είχε μια διάθεση συνεννόησης από την αρχή. Η διάθεση αυτή δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Κυρίως το στοιχείο ήταν, κυρία Κουσκορή, η απόκρυψη της διαθήκης. Διότι μέσα στο γραφείο μου η κυρία Καρά είπε ότι δεν υπάρχει διαθήκη. Και την ίδια στιγμή που έλεγε ότι δεν υπάρχει διαθήκη, την ίδια στιγμή είχε πάει η ίδια και την είχε καταθέσει εκεί στις συμβουλευτικές αρχές. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος σου λέει ψέματα και τα είπε τα ψέματα αυτά σε μένα με την ιδιότητα εκείνη τη στιγμή του πλουσίου δικηγόρου της. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος λέει, γι' αυτό εξακολούθησε και η ρήξη των σχέσεων, αυτή η διαθήκη είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Αυτή η διαθήκη φυσικά δεν ήταν αρεστή στην κυρία Καρά, διότι αποκάλυπτε την ύπαρξη των ακινήτων της Αμερικής. Αυτή τη διαθήκη την έκανε ο Γιώργος Τράγκας για να διαφυλάξει όχι μόνο τον Γιάννη Τράγκα, θα πω εγώ, και τον Φρεντερίκο Τράγκα. Σε κατηδίαν συζητήσεις που κάνετε με τον Γιάννη Τράγκα, τι είναι αυτό που μπορεί να σας έχει πει ότι τον έχει ενοχλήσει περισσότερο από όλα? Ακούστε, ο Γιάννης Τράγκας βρισκόταν κοντά στον πατέρα του μέχρι το 2015-16. Από εκεί πέρα οι σχέσεις, οι επαγγελματικές διακόπτησαν τελείως και υπήρξε και μια αποστασιοποίηση του πατέρα και σε προσωπικό επίπεδο. Την οποία οφείλω να πω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οφειλόταν στη Μαρία Καρά. Η Μαρία Καρά και ο αποβιώσας ο Γιώργος Τράγκας ήταν σε 24ωρη βάση μαζί. Και αποδυναμώθηκε πλήρως ο δεσμός του Γιώργου Τράγκα με τα δύο παιδιά του και νομίζω ότι το Γιάννη Τράγκα τον πείραξε πιο πολύ η άγνοια που είχε για όλα αυτά τα θέματα και η έλλειψη ενημέρωσης από τον πατέρα του για τέτοια στοιχεία. Ο Γιάννης Τράγκας εισφέρει ό,τι στοιχεία έχει στα χέρια του γιατί θέλει την αποκάλυψη του συνόλου του ενεργητικού της περιουσίας. Εμείς είμαστε, ξέρετε, πολύ σαφείς σε αυτό. Εμείς λέμε τι υπάρχει. Όλα σε πλήρη διαφάνεια. Γιατί θέλουμε αυτή η ιστορία να δούμε και ποιο είναι το παθητικό, ποιο είναι τελικά ο έλεγχος, αν υπάρχει έλεγχος που καταλογίζει ποσά που αμφισβητηθούν φυσικά και θα προσφύγουμε δικαστικά, ό,τι υπάρχει όμως τελικός να πληρωθεί, ό,τι διαπιστωθεί ότι υπάρχει να πληρωθεί και το υπόλοιπο του ενεργητικού αυτού να μείνει, γιατί ξέρετε, εκτός των άλλων. Υπάρχει και ένα θέμα που νομίζω απασχολεί πιο πολύ τον Γιάννη Τράγκα. Εκτός όλων των άλλων, η σπήλωση του ονόματος του Γιώργου Τράγκα, που οφείλω να πω ότι εν ζωή όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βγει και έχουν κάνει δηλώσεις για μένα άκρος επιθετικές
κατά Γιώργο Τράγκα, δεν τους άκουσα ποτέ να τις κάνουν ζωή του. Και εκεί και αμφιβάλλω ποτέ ότι θα τολμούσε να τις κάνουν ζωή του. Ο Γιάννης Τράγκας λοιπόν αυτό που επιθυμεί είναι την αποκατάσταση του ονόματος του πατέρα του, ο οποίος αποσιωπάται, μάλλον δεν δίνεται ένα μεγάλο βάρος, ότι είχε πάρα πολλά έσοδα από επιχειρήσεις τις οποίες μεταβίβασε, πάρα πολλά νόμιμα έσοδα, έχει φορολογηθεί πολλαπλώς, είχε ελεγχθεί από όλες τις αρχές πολλαπλώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Γιώργος Τράγκας είχε την ικανότητα να είναι επιμονή μου βάσεως τύρανος των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ως λοιπόν τύρανος επικριτής των εκάστοτε κυβερνήσεων, δεν υπήρχε, ήταν σε μόνιμο έλεγχο από το ΣΔΟΕ. Φανταστείτε ότι όταν ζητήσαμε ένα πιστοποιητικό μια φορά ότι τελείωσε ο έλεγχος του ΣΔΟΕ, μας απαντήσανε ότι είναι σε μόνιμο έλεγχο. Το να έρθουμε λοιπόν σήμερα και να λέμε ότι ο Γιώργος Τράγκας τελικώς ήταν ένας εκβιαστής και απατεώνας, γιατί κάπως έτσι παρουσιάστηκε, φυσικά και αποτελεί βαρύτατο και πιο σοβαρό και από τα χρήματα. Εδώ παρουσιάστηκε μια εικόνα ότι μιλάμε για έναν φοροφυγά επαγγελματία κατά εξακολούθηση κλπ. Είναι και λίγο και ανέντιμο και ανήθικο να αποκαλείται κάποιος εκβιαστής μεταθάνατον χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του. Επειδή ο Γιώργος Τράγκας και ως δημοσιογράφος, ερευνητής, ρεπόρτερ μάχημος πάντοτε, είχε ένα φοβερό αρχείο, αν μη τι άλλο δημοσιογραφικό, με όλες τις προεκτάσεις της δημοσιογραφικής του παρουσίας. Αυτό το αρχείο υπάρχει, είναι κάπου, έχει παραδοθεί σε κάποιον? Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε καμία απολύτως επαφή εδώ στην πρώην συζυγική στέγη που ήταν στην πολιτεία, από ό,τι μαθαίνουμε έχει εκμισθωθεί. Δεν, και είναι προς πώληση, δεν ξέρω, έχει εκμισθωθεί βασιτός, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις που είναι έχει εκμισθωθεί. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση, δεν έχει δοθεί κανένα στοιχείο. Όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχει ο Γιάννης Τράγκας καμία απολύτως επαφή. Θέλω να σας πω δηλαδή κιόλας ότι, και σας τονίζω αυτό, ότι είναι τουλάχιστον 6-7 χρόνια πριν το θάνατο που οι επαφές σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο του Γιάννη Τράγκα είχαν αποδυναμωθεί πλήρως. Υπάρχει ανταλλαγή εξοδίκων, να υποθέσω, για να μπορέσουν να γίνουν οποιασδήποτε διαδικασίες. Για τι αριθμό εξοδίκων μιλάμε μέχρι στιγμής? Κατερώθεν έχουν ανταλλαγή εξοδίκες δηλώσεις. Μην φανταστείτε, δεν κάνουμε κι εμείς δικηγορία των εξοδίκων, γιατί δεν έχουν γίνει ενέργειες σε διάφορες υπηρεσίες και σε διάφορα δικαστικά μέτρα, νόμιμα μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί. Εξοδίκα έχουν σταλεί όσα κρίθηκαν απαραίτητα, 2 ή 3, όχι παραπάνω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως να πω ότι δημόσια ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας είχε επενέσει και τα δύο του παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Και τον Γιάννη και τον Φρυδερίκο, γιατί κάποια στιγμή του λέω: ξέρω ότι έχετε πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη. Και μου λέει: όχι μόνο με τον Γιάννη, αλλά και με τον Φρέντι μου. Θέλω να τα πω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε δημόσιο λόγο και υπάρχουν τα αρχεία. Μόνο για 30 δεύτερα, αν με επιτρέπει, Ζήνα, υπάρχει ένας φάκελος που παραδόθηκε από τον ιό του Γιώργου Τράγκα, τον Γιάννη Τράγκα, στις αρμόδιες αρχές. Στο τέλος Ιουνίου, και από εκεί και πέρα θα έχουμε εξελίξει, Ζήνα, και άλλες που θα δούμε το επόμενο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν, διόλου τυχαία, με αποδεικτικά στοιχεία που δεν θα το φέρνουμε στην επιφάνεια αυτό το θέμα. Έχει δίκιο ο κύριος Αγαπηνός. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι εκβιαστής. Αποκτήθηκαν αυτά τα χρήματα από παράνομες ενέργειες. Γι' αυτό καλό θα είναι. Ποιος τον είπε εκβιαστή? Λέω εγώ, δεν το είπα. Όχι, λέει ο κύριος Αγαπηνός ότι κάποιοι τον αποκάλεσαν εκβιαστή. Κάποιοι αφήνουν και υπονοούμε. Εντάξει, εγώ έχω κατά νου τι εννοεί. Δεν μπορεί να αποκτήθηκε νόμιμα. Έχω κατά νου. Πάντως είναι αξιοπερίεργο το πώς αποκτήθηκε αυτή η περιουσία, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ αυτό ρώτησα. Ούτε εγώ δεν τον λέω εκβιαστή, αλλά μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά και με τον κύριο Μαντά να θέσουμε τα ερωτήματα. Σας βάζω στην τάξη, παρακαλώ, γιατί θα επανέλθουμε.